Είναι κάποιε ταινίε που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά μα. Μα κάνουν να ονειρευόμαστε, μα εμπνέουν, μα κάνουν να νιώθουμε δυνατοί. Κάποιε φορέ η επιρροή του κινηματογράφου είναι τόσο σαρωτική που μπορεί να μα αλλάξει τη ζωή. Αυτέ τι ταινίε αναζητάμε στη σειρά podcast τη LIFO με τίτλο Η ταινία τη ζωή μου. Είναι τα podcast τη Lifeo. Καλησπέρα σε όλου. Είμαι ο Αλέξανδρος Διακοσάβας και ακούτε το podcast τη LIFO Η ταινία τη ζωή μου. Σήμερα στην παρέα μας είναι ο βραβευμένος σκηνοθέτη σενάριογράφος, νέας γενιάς και αρχιτέκτονας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτή την ιδιότητά του, ο κύριος Θανάσης Νεοφώτιστος. Γεια σας κύριε Αλέξανδρε. Γεια σας, γεια σας <laughs> κύριε Θανάση. Ε, θα ξεκινήσουμε λοιπόν και θα ήθελα να μου πεις πρώτο που πούμε κλασικά τον τίτλο της ταινίας για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Γνωρίζω ότι πρόκειται για την πρώτη ταινία που είδες σε κινηματογραφική αίθουσα, σε πολύ μικρή ηλικία. Ε, πριν μου πει τον τίλο, παίζουμε ένα συνέστημα που θυμάσαι. Ε, συνέστημα είναι το ταξίδι. Δεν είναι συνέστημα. Το ταξίδι στη μαγεία είναι κάτι εξ αυτό που είχα ζήσει, νομίζω. Ε, δηλαδή, το θυμάμαι και συγκινούμε και τώρα. Οπότε, ε, θα μιλήσουμε για μια ταινία που σε έχει επηρεάσει πάρα πολύ ω ανάμνηση αρχικά, γιατί ήταν η πρώτη σε επαφή με την τέχνη την οποία ε, ε, ακολούθησε στη συνέχεια, σωστά. Ως ανάμνηση και σαν... και σαν άνθρωπο με έχει αλλάξει αυτή η ταινία. Σε πολλά επίπεδα με έχει... Mm. Δηλαδή νομίζω αυτή η ταινία είναι μια ταινία που ξεκινάει η ζωή μου από εκεί πέρα κάπω. Είναι Τι σημαντική. ωραίο που ακούγεται αυτό. <laughs> Πες μας το τίτλο. <laughs> Θα πω μια τάκα μέσα στην ταινία που <laughs> έλεγε ε, ο Ρίτσαρα Τέμπορα αν δεν κάνω λάθο. Mm. και έλεγε Welcome to Jurassic Park. <laughs> αυτό. Τι <laughs> mm -hmm. You said you've got a T-Rex. <laughs> uh -huh. <laughs> we have a T-Rex. Wow. <laughs> put, put your head between your knees. <laughs> Dr. Grant, my dear Dr. Zuckler, welcome to Jurassic Park. Hello, sir. Telephone, sir. Jurassic Park. Του Steven Spielberg. Επιτέλους, σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για ένα blockbuster, Για μια εμπορική ταινία. Ούψ. Όχι, δεν θέλω να πω κάτι για του αγαπημένου συντευξαζόμενου που έχουν προηγηθεί, αλλά ναι, θα ήθελα επιτέλου. Για μένα το έλεγα. εγώ το λέω, ξέρει, για όλη τη σειρά. Αλλά θα ήθελα επιτέλους να κάνουμε μια συζήτηση για μια εμπορική ταινία. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, νομίζω. 1993, έτσι, Steven Spielberg. Πρεμιέρα τον Ιούνιο εκείνης της χρονιά στην Αμερική, πολλού μήνε αργότερα στην Ελλάδα. Πες ναι. μας πότε την είδες εσύ. Νομίζω ότι πρέπει να το δω το 1995 όταν είχε έρθει. Ήταν mm. το 1994 σίγουρα και το είχα δει το 1995. Ρώτησα τον πατέρα μου βασικά και mm -hmm. ε, Και με είχε πάει ο μπαμπάς. Mm -hmm. ε, το, δεν ξέρω αν ήταν κατάλληλη ταινία. Ήτανε Για... σίγουρα όχι κατάλληλη <laughs> γιατί πρέπει να ήσουν 7-8. Κάπου εκεί, oh. ναι. Ε, δεν ξέρω αν ήταν κατάλληλη, αλλά ε, ήταν η εμπειρία όλη. Όλοι που πήγα με τον πατέρα μου να δούμε αυτή την ταινία. Ο πατέρα μου φοβερο... είναι φοβερά συνεφή, mm. έτσι κι αλλιώ. σω να έχω δει και πιο ακατάλληλε, δηλαδή μικρό. Ε... Αλλά αυτή η ταινία ήταν ένα ταξίδι στο... σε... σε ένα παραμυθένιο κόσμο που εγώ δεν είχα ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου και ενθουσιάστηκα. Mm. Καλά. Ε, βέβαια εδώ τώρα θα χρησιμοποιήσουμε το μεγάλο κλεισί, αλλά ο Στίβεν Προύλερ είναι ίσω ο μεγαλύτερο παραμυθά του Χόλιγουντ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αυτό δεν μπορούμε να το. Αποφύγουμε και νομίζω, ξαναβλέποντας την uh, πρόσφατα, ότι το Jurassic Park έχει όλα τα βασικά, τα πυρηνικά στοιχεία ενός παραμυθιού. Είναι, η ιστορία είναι, είναι πολύ καλή. Ο Στυμπίστης Πυρήγκο νομίζω ότι είναι αε, αυτός που έχει εισαγάγει το καλό ε, blockbuster. Mm. Δηλαδή, νομίζω από αυτόν έχουν πατήσει όλοι. Μπορεί τώρα να τον βλέπουμε, γιατί και εγώ την είδα πρόσφατα ξανά και την έχω ξαναδεί όχι εξαιτία αφορμή αυτή. Είχα κάνει μια, έτσι, ένα ε, Jurassic Park και Lost World μέσα στην Καραντίνα. Ε, α, θα πούμε και <laughs> για το, για το sequel, γιατί μετά ναι, χαλάει το πράγμα <laughs> πολύ, Λάει, ναι. νομίζω. <laughs> Αλλά είδα ότι η τώρα που την παρακτήρισα λίγο καλύτερα, είδα, εισαγάγει όλε αυτέ τι έννοιε και όλε αυτέ τις τεχνικέ που έχουμε δει σε όλα τα άλλα υπόλοιπα blockbuster. Αλλά ξεχνάμε ότι το έκανε πρώτο. Και mm. αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό και έχει νομίζω είναι φοβερό δάσκαλο αυτό. Καταρχά, μιλάμε ακριβώ για τον ορισμό του blockbuster, γιατί uh, η ταινία έκοψε 912 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξει uh, τότε wow. uh, παγκοσμίω. Uh, κρα, κρατούσε το ρεκόρ τη πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών μέχρι τον Τιτανικό το 97, τέσσερα χρόνια αργότερα, mm -hmm. που το κατέριψε ο Τιτανικός uh, με τα γνωστά αποτελέσματα. Yeah. Uh, Νομίζω ότι από πού θε να το πιάσουμε, Θε να το πιάσουμε σκηνοθετικά ή από το σενάριο πρώτα, Έχω ε, ναι. το πιάσει στο συνέστημα. Θε okay, να το okay. Ναι, ναι, Πες μου, λοιπόν, πες μου, περισσότερα για τον τρόπο που αντιλήφθηκε εσύ αυτή την ταινία στην πρώτη σου ναι, παρακολούθηση. Αυτό, δηλαδή. σω mm. να ξεκινήσουμε από εκεί και, και μετά μπορούμε mm. να πάμε και mm. στα πιο τεχνικά. Ε, ένα μικρό έτσι, ξέρω εγώ, εισαγωγικό είναι ότι εγώ βιώνω ένα μπούλινγκ. Στην εφηβεία εκείνη mm -hmm. την περίοδο. Σχολικά χρόνια. Σε σχολικά έτσι. χρόνια, ναι. Mm -hmm. ε, και χωρί να ξέρω, γιατί δεν είχα, δεν είχα πολλού φίλου, ήμουν αρκετά ισοστρεφέ σε παιδί κτλ. Όταν με πήγε ο πατέρα μου στην στη, στη κλειστή αίθουσα, ξαφνικά μου ανοίχτηκε ένα καινούριο κόσμο. Ο κόσμο του, του κινηματογράφου και της, του storytelling τη ιστορία. Mm -hmm. ε, και γι' αυτό το λέω, νομίζω ότι αυτό με έσωσε στο να μην. Ξέρω εγώ, τρελαθώ τελείω mm -hmm. στο, στο σχολείο, κτλ. Γιατί από εκεί κατάλαβα ότι υπάρχει και ένα άλλο κόσμο, Ότι μπορεί να δημιουργήσει. Η τέχνη. Η έτσι, τέχνη, έτσι, πράγμα, ναι, ναι. 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 Ε, ότι υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μπορώ εγώ να ξεφύγω. Και κάπω έτσι ξέφευγα ε, μέσα από τι ταινίε, και γι' αυτό νομίζω έχω γίνει και σκηνοθέτη αργότερα. Mm -hmm. ε, αλλά η βάση ήταν αυτή, ότι είδα ξαφνικά αυτό που ζούσα εγώ δεν μου άρεσε καθόλου και βλέπω κάτι το οποίο θέλω πολύ να το ζήσω. Δηλαδή ήθελα να ήμουν εκεί με τον ε, Αλαν Γκραντ, την Έλλη Σάντλερ, ε, αυτού του οποίου να βλέπω και εγώ του δεινόσαυρου, και να μπορώ να ξεφεύγω από την πραγματικότητα που για μένα ήταν πολύ βασανιστική mm. σε όλα τα επίπεδα. Οπότε τώρα μου δίνει πάσα για το. Γιατί προσπαθούσα, ξαναβλέποντα την ταινία και έχοντα δει τι δικέ σου μικρού μήκου που έχει κάνει μέχρι τώρα, προσπαθούσα να βρω κάποια σύνδεση. Στον τρόπο με τον οποίο σε έχει επηρεάσει ενδεχομένω το Jurassic Park ω κινηματογραφιστή, και δεν μπορούσα να τη βρω. Αλλά τώρα με αυτό που μου λε, να... μου έρχεται στο μυαλό κατευθείαν η προσευχή, η πρώτη σου ε, βραβευμένη και όλα στη δράμα με χρυσόδιόνισο ταινία μικρού μήκου, που πραγματευόταν το ζήτημα του bullying στα σχολικά σου χρόνια, ε, στα σχολικά χρόνια ενό παιδιού, του πρωταγωνιστή, και έχει δηλώσει κιόλα ότι είναι σε μεγάλο βαθμό βιωματική, σωστά. Είναι, ναι, σωστά, Είναι βιωματική, full. Mm -hmm. ε, είναι, είναι ένα μεγάλο connection αυτό. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα κόμμα, μια ακόμα σύνδεση με τον Steven Spielberg, το οποίο το είδα, το είδα κι εγώ τώρα μελετώντα λίγο τον, τον ίδιο. Γιατί κάπως επειδή τον έχουμε σαν εμπορικό εντό εισαγωγικών καλλιτέχνη, κάπω δεν τον εκτιμούμε σαν ότι είναι εισάξιο ε, ε, με τους άλλους ε, <σομήνες> καλλιτέχνε <σομήνες> του μη εμπορικού αλλά θεωρώ ότι έχει κάνει τόση φοβερή δουλειά σε πολλά επίπεδα που ξαφνικά, ας πούμε, διάβαζα ότι χρησιμοποιεί πάρα πολύ τα μονοπλάνα, ότι έχει μικρές κοινέ μονοπλάνα <σομήν> Και λέω, κάνω μια σύνδεση που έχω κάνει ένα μονοπλάνο κι εγώ. Και λατρεύω και τα εγώ τα μονοπλάνα. <σομήν> λέω φορέ ε, πατήσει. Λες, <σομήν> ναι. να, να με έχει επηρεάσει ακόμα και, και, να μην το ξέρω, α πούμε, να με έχει επηρεάσει και στη σκηνοθεσία μου. Δηλαδή, όταν το συνειδητοποιεί αυτό, ότι ξαφνικά. Ε, Χωρί να, το να τον έχω μελετήσει, γιατί δεν ήταν ένα από του καθη... ε, σκηνοθέτε που μελετούσαμε στη σχολή. Ναι, πούμε, ναι βέβαια. βέβαια. Ε, ξαφνικά βλέπω ότι έχω κάποιε μεγαλύτερε. Ε, μεγαλύτερο connection με τον, με τον σκηνοθέτη εκτό από τι αφηγήσει και την ιστορία που γοητεύομαι. Ακόμα και σκηνοθετικά, δηλαδή, ξέρω εγώ. Νιώθω έτσι, νιώθω ένα μικρό Spielberg αυτή τη στιγμή. Αχ, oh, τι ωραία δήλωση! Πόσο <laughs> τέλειο! Γιατί είδα ένα connection ότι μπορεί να με έχει επηρεάσει σε ένα πολύ υποσυνείδητο βαθμό στο να μπορώ να κάνω αυτά τα μονοπλάνα που κάνω τώρα. Δεν ξέρω ήταν, ε, αν, είχαν, αν είχα επηρεαστεί από τι ταινίε αυτέ. Γιατί σου λέω τώρα το Jurassic Park, είναι μια ταινία που την έχω σκίσει έτσι, δηλαδή την έχω δει άπειρε φορέ. Mm. Τότε είχα πάθει εξάρτηση. Από, από του δεινοσαύρου, του ξέρω του απ' έξω είναι τα, ξέρω τα ονόματα. Αν μου δώσετε mm -hmm. δηλαδή, τώρα δεινόσαυρου, μπορώ να σου πω όλου. Ξαναγνωρίζει, δηλαδή, ε. Όχι, όχι του mainstream αυτού που είναι στο Jurassic, ξέρω περισσότερου από του mainstream okay. δεινόσαυρου. Όχι τον τυρανόσαυρο που έχει αυτά, δηλαδή ξέρω όλου. Βραχιόσαυρο, γαλίμιμο, όλα τα πάντα. Ε, είχα κάνει και είχα τέτοια ψύχωση με του δεινοσαύρου που είχα φτιάξει λέγκο δεινόσαυρου, όλο το, το βασίλειο, αυτό το, το κτίριο κτλ. Το είχα φτιάξει με λέγκο. Είχα, φτιάξει, ε, είχα αγοράσει όλα τα κάτι πλαστικά παιχνιδάκια δεινοσαύρων. Mm. Τα έχω όλα, ακόμα και τα έχω και τώρα και μπορώ να τα ονομάσω όλα. Κάτι περιοδικά που ήταν τότε. Καλά, είχε γίνει και είχε γίνει viral το Jurassic Park έτσι κι αλλιώ. Δηλαδή το, 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 το merchandise του Jurassic Park. Είναι τεράστιο το merchandise αυτό. Είναι που με έχει επηρεάσει και εμένα σαν παιδί και τι ηλικίε Θα μπορούσα των... να είναι σαν να υπήρξε αυτό το <laughs> πάρκο, α πούμε, κάπου σε κάποιο <laughs> σημείο <laughs> ναι, ναι, του ναι, ναι, πλανήτη. Αυτό. αυτό, αυτό, αυτό. 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 Σκέψω ε, ακόμα το πόσο εμβληματική είναι η ίδια η γραμματοσυρά αυτό, ναι, που χρησιμοποίησε ναι, ναι, για το merchandise του, του Jurassic ναι. Park. Είναι εντελώ αναγνωρίσιμη. Το, 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 το jingle του. Δηλαδή mm -hmm. είχα μάθει τότε γιατί έκανα, είχα ξεκινήσει να μάθω πιάνο. Ήταν από τα πρώτα jingle που θέλω να μάθω. Ξεκίνησα δηλαδή θέλω να κάνω πιάνο για να ξέρω να παίζω Jurassic Park. Ξέρω. John Williams, έτσι βέβαια. <laughs> <laughs> ναι, τριλικό παραδιά, μουσικό βέβαια, θέμα. Που χωρί αυτό νομίζω ότι χωρί τη μουσική του Jurassic Park δεν θα ήταν το ίδιο επίση σημαντικό. Τόσο από όλα αυτά που είχα κάνει, γιατί είχα τόσο μπει μέσα σε όλο αυτό και ο πατέρα μου είχε πάρει τότε μια κάμερα. Αν δεν κάνω λάθο, μια mini TV τότε. Ε, καμερούλα. Μια μικρή με κασετούλε. Ε, ε, είχα κάνει, προσπάθησα να κάνω μια ταινία με δεινοσαύρου. δηλαδή ah, ήθελα τόσο right. πολύ να το ζήσω στο Jurassic Park, που είχα, είχα γράψει ένα σενάριο υποτυπώδε, γιατί ήμουν, να ξέρω εγώ, 12. Ε, είχα πάρει τους φίλους μου και γυρίσαμε με αυτή τη μήνυτη βίντεο μια ιστοριούλα με κάτι αυγά που βρήκαμε στον ε, στο κήπο μου, mm. ξέρω λοιπά, και... Εσύ χρησιμοποιείς σαν Ματρόνιξ όμως όχι CGI φαντάζομαι έτσι, ήταν... ποτέ, Κούκλες Ο σκοπός ήταν να κάνω τις κούκλες κάπως είχα διαβάσει ξέρω τότε πρώτο ξεκίνησε και το ίντερνετ πολύ δύσκολο να μάθω πληροφορίες Βέβαια. οπότε ε, είχα διαβάσει ότι μπορεί με μηνιατούρε να φανεί ότι είναι κάτι μεγάλο, προσπαθεί να κάνω με κάτι. Να αλλάξει πιο την πιο πιο κλίμακα, πέθεν. αυτό. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Okay. Οπότε το ζούσα τόσο πολύ. Γι' αυτό λέω ότι είμαι σαν νιώθω σαν το Steve Spielberg. Mm -hmm. Πήγα να το αντιγράψω όλο πάντων mm -hmm. σε όλα τα επίπεδα και ίσω και το αντιγράφω και τώρα. Πολύ υποσυνείδητα, είναι έχει περάσει τόσο πολύ μέσα μου που τώρα. Η αγάπη ενδεχομένω για τα μονοπλάνα μπορεί να πηγάζει ακόμα και από το Στέννε Πίλμπερ. Καλά, μια και το λε αυτό, να πούμε βέβαια, το είπαμε και πριν, ότι η Λεωφόρο Πατησίων, επίση ε, μια από τι σημαντικότερε μέχρι τώρα δουλειέ σου, Πρεμιέρα στη Βενετία και βραβεία στο Κλερμόν Φεράν, ε, είναι ένα μονοπλάνο. Έτσι. Ναι, ναι. Είναι μια ταινία διάρκεια 10 λεπτών περίπου, ναι, που μου έχει πει και σε συνέντευξη τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να τη γυρίσει, σε μια πατησίων. Με ένα take το οποίο έπρεπε να γίνει σε πολύ συγκεκριμένε συνθήκε. Και αν δεν το κατάφερνε, τότε δεν, δεν ήξερε καν πότε θα μπορούσε να το επαναλάβει, σωστά. Ναι, ακριβώ. Εγώ δεν είχα τα λεφτά του Spielberg, αυτή mm. είναι η διαφορά μα, mm. <laughs> σίγουρα. Σου λέω, εμένα ο Steven Spielberg και το Jurassic Park ήταν η, η σωτηρία μου στο να μην φλιπάρω από αυτόν τον κόσμο που ήταν πολύ σκληρό mm. ε, με μένα. Ωραία συνδέση λοιπόν. Ε, τρία Όσκαρ ήχος, ηχητικά εφέ και οπτικά εφέ εκείνη τη χρονιά τη χρονιά που μονοπόλησε τα Όσκαρ ο Σπίλμπεργκ γιατί έξι μήνες μετά έβγαλε και τη λίστα του Σίτλερ, ήταν μια πολύ καλή χρονιά <σ killers> για εκείνον, έτσι, αλλά επτά Όσκαρ είχε πάρει η λίστα ένα σενάριο από τον Μάικλ Κράι τον δημιουργό, τον συγγραφέα και του βιβλίου το οποίο ήταν από τα πιο ακριβοπολιμένα στο Hollywood εκείνη την περίοδο. Α, είχα διαβάσει ότι τα δικαιώματα τα πήρε ο Σπίλμπερ και η Universal ενάντια του ποσού του 1,5 εν, εν, εκατομμυρίου mm -hmm. δολαρίων α, πριν ακόμα εκδοθεί το mm -hmm. βιβλίο και άλλα 500.000 δολάρια πήρε ο Κράιτον για να συνυπογράψει το σενάριο μαζί με τον α, David Κεπ. Και μια και μιλάμε γι' αυτό, πάμε να πούμε περισσότερα πράγματα για το σενάριο. Γιατί είπαμε ότι θεωρώ ότι είναι ένα αρχιετυπικό παραμύθι. Mm -hmm. Δηλαδή, τα στοιχεία του παραμυθιού που διαθέτει είναι καταρχά η, η καλή και, και ο κακό. Ο οποίο κακό θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρουσιάζεται με τα σημερινά δεδομένα αρκετά στερεοτυπικά. Δηλαδή, είναι ο κλασικό, κάπω υπέρβαρο τύπο, λιγογλιώδη. Νομίζω ότι σήμερα δεν θα, δεν θα τον παρουσίαζε. Έτσι, έχουμε λοιπόν καλούς και κακό. Έχουμε μία απεικόνηση ε, μίας ε, πυρηνική οικογένειας, δηλαδή ε, μπαμπάς μαμά, αν θα μπορούσαμε να τους ε, πούμε έτσι, σαν λοραντέρν Λόραντερν. Λόρα και τα δύο παιδιά, αγόρι-κορίτσι. Ε, έχουμε βροχή. Δηλαδή, έχουμε σ σ σ σ βασικά, δομικά στοιχεία ενός παραμυθιού, σωστά. Mm -hmm, mm -hmm. Δεν ξέρω, ο κακός είναι, είναι, είναι αυτός ο... Ο τύπο που δεν θυμάμαι το όνομά του. <στονίτρα> ε, ή είναι οι δινόσαυροι, δεν ξέρω. Ναι, <στονίτρα> <στονίτρα> σε, σε επίπεδο <στονίτρα> ανθρώπινου χαρακτήρα όμω είναι, είναι ο τύπο που κάνει <στονίτρα> το σαμποτάζ, που, που προσπαθεί να κερδίσει λεφτά από το. Εκαι, εγώ θα, νομίζω ότι αυτό <στονίτρα> ήταν κάπω ξεκίνησε, απλά ξεκίνησε <στονίτρα> τί, mm. την πορεία ώστε οι δινόσαυροι να ελευθερωθούν και να γίνει. Δεν μπορώ να του νιώσω ω κακού του δινόσαυροι. Εγώ νομίζω ότι οι δινόσαυροι ήταν κακοί. Δηλαδή η σαρκοβόρο, Δεν ξέρω. Δεν το έχω Τους βλέπουμε σκεφτεί. συμπάθεια τους δινοσαύρους ναι, όπως και να έχει. Εκεί, ναι. εκεί που έτρωγε λες, με τον άλλο στην τουαλέτα. τον είδε Ήταν λίγο, είναι, 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 λίγο αστεία σκηνή και αρκετά, αρκετά γκροτέσκα για την ταινία πούμε, που απευθύνεται στην οικογένεια. Ναι, απευθύνεται ναι. σε, σε, παιδιά αν το δεις σήμερα. Και είναι μια ταινία που έχει φοβερή αγωνία ακόμα και τόσα χρόνια μετά δεν είναι. Ναι κοίτα είναι, ένα action, action, movie έτσι δηλαδή δεν, δεν είναι κάτι παραπάνω ενδεχομένω από αυτό. Ε, είναι από τα καλύτερα σου λέω αφηγηματικά είναι πάρα πολύ Πολύ πιο, πιο βελτιωμένο φυσικά από πολλά άλλα blockbuster κτλ. Mm. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα action movie. Δηλαδή σαν έτσι το, ε, είναι και λίγο guilty pleasure, δηλαδή κάποιε φορέ που το σκέφτομαι όταν τι βλέπω και ευχαριστιέμαι, ξέρει. Και λέω, θα δω και θα δω Jurassic Park για να χαλαρώσω αντί να δω κάτι άλλο για παράδειγμα. Mm. Ε, αλλά. Ξέρω, εννοείται, έχει, έχει, έχει τα στοιχεία του παραμυθιού, τα έχει. Τα έχει πολύ σωστά. Το κάνει όλο με μαϊστρία εξαιρετικά σε όλα τα επίπεδα ο Spielberg. <ε> και το αποτέλεσμα, ναι, εμένα με συγκινεί κάθε φορά. Δηλαδή, όταν μπαίνει, ας πούμε, ο ήχο, ο... η μουσική του Jurassic Park, ξέρω εγώ στην αρχή, και όταν φεύγουν, εγώ συγκινούμαι πραγματικά. Δηλαδή, λέω, Χριστέ μου, αυτό το... το, νησί κάπου σίγουρα υπάρχει και δεν μου το έχουν πει, δεν έχουν πάει <σομίως> ακόμα. <σομίως> δηλαδή, είναι, και είναι αυτό, γιατί είναι αυτοί οι καθημερινοί τύποι οι οποίοι το, το, χρησιμοποιεί νομίζω αυτό ο λίγο συνήθω. Ε, βάζει ordinary people σε, σε κάποιε πολύ ε, extraordinary στιγμές, καταστάσεις. καταστάσεις έτσι, έτσι. Ε, δηλαδή ήταν κάποι, κάποιοι, τύποι που ασχολούσαν λίγο έτσι, βρίσκανε κόκαλα και ξαφνικά του σε ένα μέρο που δεν υπήρχε. Ε, και εκεί ξαφνικά υπάρχουν δεινόσαυροι και γίνεται πανικό, μαθαίνουν κάτι για τον εαυτό του. Ε, αλλάζει Αλλάζουν, πολύ λίγο. Ναι, πολύ έτσι, λίγο εντάξει, ναι. λέω δηλαδή, δηλαδή, δεν είναι ταινία χαρακτήρων, ώστε να δεν έχει Όχι, αλλά βλέπουμε ότι αλλάζει η, η άποψη που επίπεδη. έχει ο Σαν Μιλ για τα παιδιά, για την ναι, οικογένεια. Αυτό, ναι, αυτό. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι δημιουργεί, σε, σε βάζεται σε τέτοιο βαθμό μέσα, εσένα σε σε θεατή, γιατί σου λέει, παιδάκι μου, είσαι. Εσύ που βλέπει την ταινία, ξέρω εγώ, μπορεί να μα πάρει ένα ελικόπτερο μια φορά. Να <laughs> σε πάρει στο νησί του το Jurassic Park. Εκεί καιρό. κοντά στην Κωνσταντίνα, τέλο πάντων. Δι... Που ναι. ήταν η Χαβάη όμω τα γυρίσματα, για τα γυρίσματα γίνανε στη Χαβάη και στην Ισπονία. Ναι. Και α ακόμα και αυτό, δηλαδή το ότι εγώ ένιωσα ρε παιδάκι μου όταν ήμουν παιδάκι και είδα αυτήν την ταινία ξαφνικά να μπορώ και εγώ να, να, να είμαι μέρο μια τέτοια περιπέτεια από το πουθενά όπω είναι αυτό το παιδάκι ο τιμη mm -hmm. Ας πούμε ότι ένα παιδάκι πολύ φυσιολογικό ρε παιδάκι μου, παιδάκι μου. Και αυτό φανταζόμουν. Πολλέ φορέ φανταζόμουν ότι μπορεί να είμαι αυτό το παιδάκι. Φαίνεται και λίγο έτσι. Με πολύ πλούσιο παππού βέβαια. Ε, αλλά κάποιο θα μπορούσε να με πάρει για να με πάει κάπου να ζήσω μια περιπέτεια αφ, απίστευτη, ε, νομίζω ότι ο Σπίλμπεργκ αυτό κάνει το θεατή. Κατ ξαφνικά σε παίρνει από το χεράκι και σου λέει και εσύ μπορεί να ζήσει αυτό. Όπω έχει κάνει με τον Ιτή, το, ε, το... έχει κάνει σε όλε τι. Το, το, το Indiana Jones, ξέρω εγώ. Όλοι είναι άνθρωποι οι οποίοι από πολύ φυσιολογική ζωή πάνε και κάνουν κάτι πολύ ε, 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 ακραίο. So you two um, dig up dig up dinosaurs? <laughs> well, <Try> it, to. <laughs> You'll have to get used to Dr. Malcolm. He suffers from a deplorable excess of personality, especially for a mathematician. Chaotician, chaotician, actually. If John doesn't subscribe to chaos. Particularly one has to say about his little science project. Odd oh, swallow it, Ian. You've never been able to sufficiently explain your concern. Oh, don't. No, no, Because yeah. of the behavior of the system in a phase space? A load, if I may say so, of fashionable number crunching. Well, do wish no. you wouldn't do. Dr. Sappler, Dr. Grant, you've yes. heard of you've heard of chaos theory? No. No? Nonlinear equations? Strange attractors. Dr. Sather I I refuse to believe that you aren't familiar with the concept of attraction. <χηλώδη> I bring scientists, you bring a rock star. There it is. Ε, πες μου κι άλλες σκηνές που σου έχουν αποτυπωθεί έτσι στη μνήμη και... Α, από, τη το μάση, Jurassic. από το Jurassic. Jurassic ναι. Park, όμως. Ναι, ναι, Jurassic <χαιράν> <Ura -Sikow> Park. <laughs> <χαιράν> ε, Έχεις έχει κινές ανθολογίες, επιφαντικές, δηλαδή. Αν το... είναι... Δηλαδή... Η, 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 για μένα πιο ευληματική είναι αυτή που είναι η αρχή της, αυτής της, περιπέτειας στην ουσία είναι τότε που φτάνει ο, ο Alan Grant με την Έλλη Σάντλερ είναι οι δύο mm -hmm. ε, φτάνουν με το τζιπάκι ξέρω εγώ και που λένε αποκλείεται τώρα που μας πηγαίνει ξέρω εγώ ε, και ξαφνικά βγάζει τα γυαλί ξέρω εγώ, αυτός και σηκώνεται από το ε, από το τζιπάκι που δεν έχει ορθεί και βλέπει κάτι που δεν το έχουμε δει ακόμα. Και γυρίζει το κεφάλι της της Έλλη Άντλερ για να σηκωθεί και αυτή. Και αυτή, ξέρω εγώ, σοκάρεται και σηκώνεται με ένα. εκπληκτικό. Αν είναι σκύλο που, που πιάνει το κεφάλι είναι... και τη. Ναι, ναι, είναι ναι, 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 φοβερό. Και σηκώνεται. Και κάνει έτσι αυτό το, το tilt-up η κάμερα. <ourd Obama> Ζω, αυτό πραγματικά θέλω σίγουρα κάπου να το βάλω. Δηλαδή θέλω να το κλέψω και να το βάλω κι εγώ σε μια ταινία μου. Και κοιτάει για πρώτη φορά κάτι το οποίο εμεί δεν το έχουμε δει ακόμα. Ε, και νιώθουμε τόσο συγκλονισμένοι με, ακόμα χωρίς να έχουμε δει τι, τι βλέπουν. Δεν ξέρουμε ακόμα. Σαν θεατέ δεν έχουμε δει ακόμα δεινοσαύρου. Και εκεί αποκαλύπτεται ο βραχιοσαυρο ο mm -hmm. από του πιο ψηλού δεινοσαύρου ever. Ε, 30 πόδια, ξέρω εγώ λέει και τώρα. Πόσο είναι 30 πόδια, δεν ξέρω. Ε, και, και, εκεί λε, οκ, okay, άρα θα ζήσω ένα παραμύθι, ρε παιδάκι. Εκεί μπαίνει στο παραμύθι. Mm. Δηλαδή, ακόμα δεν έχει καταλάβει στην αρχή φαίνεται λίγο σαν θρίλερ η ταινία που πεθαίνει. Η πρώτη σε κάνει είναι που έρχεται ένα κλουβί περίεργο και κάποιον τρώει ένα περίεργο μάλλον πλάσμα που βρίσκεται μέσα. Δεν καταλαβαίνει τι είναι. Μπορεί να, μπορεί να ξεκινάει από, ξέρω εγώ, από Alien μέχρι είναι μια γκάμα θρίλερ που θα μπορούσε να είναι. Mm -hmm. ε, και σιγά σιγά εκτιλήσεται ότι πάμε να δούμε κάτι το οποίο είναι τελείω στα όρια της φαντασίας, γιατί μιλάμε για fantasy, έτσι. Το ζάνερ είναι οριακά, mm. δηλαδή είναι επιστημονική φαντασία, είναι τώρα fantasy, είναι αυτού, mm -hmm. αυτού του, mm -hmm. επίπεδου. Ε, και εκεί λες, οκ, okay, εντάξει, είμαι συγκλονισμένος, κάθομαι στην καρέκλα μου, ξέρω, στη, στη σκοτεινή αίθουσα και ε, κάνω με, κάνε ό,τι θες τώρα, δηλαδή. Μετά είναι και η σκηνή με τα ποτήρια με το νερό που πλησιάζει ο Τίρεξ, ο, είναι ο εκεί? Yeah, δε, ο 네, ναι, ο ναι, ναι, ναι. ο τυρανόσαυρος. Και βλέπουμε το νερό να τρέμει. Με το νερό να τρέμει, να, ναι, 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 με τον άλλον τον πολύ ωραίο χαρακτήρα τον Ιαν uh, Μάλκχομ. Ο χαρακτήρας του Τζεφ Γκόλπλαμ είναι αυτός. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, γιατί εγώ αυτόν τον βρήκα τον κύριο, λίγο αχρίαστο. Ιερόσιλο ναι, τώρα ναι, αυτό που ναι, λέω. Ναι, δηλαδή, είναι ναι. ένα χαρακτήρα που δε, 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 ούτε οι προθέσει του είναι σαφή και δεν, μπορούν, δε, δε, δεν πάει και την μπλοκή κάπου. Αλλά δεν ξέρω γιατί ο Σπίλμπερκ τον τοποθέτησε, α πούμε, ναι. σαν συνοδό και σαν συμμέτοχο όλη αυτή την περιπέτεια. Κοίτα, θα σου πω γιατί με αρέσει αυτό ο χαρακτήρα mm, πάρα πολύ. Mm. Ε, νομίζω ότι δίνει ένα κομικό κομμάτι στη, σο, στη σοβα, δηλαδή, σοβαροφάνεια μια ταινία που θα μπορούσε να ήταν πιο σοβαροφανή από ό,τι θα έπρεπε. Και του δίνει έτσι ένα ελαφρύ έτσι, στοιχείο, το οποίο μην μου αρέσει. Δηλαδή, για, γιατί ο Σπίλμπερκ είναι πολύ καλό στις κομμωδίες για μένα. Δηλαδή, παραδόξως έχει, έχει αρκετό χιούμορ έχει μέσα τι ταινίε του. Χιούμορ, ε, και νομίζω ότι αυτό θα του λείπε αν δεν τον έβαζε. Γιατί mm. όλοι οι άλλοι είναι αρκετά σοβαροί, είναι, έχει, έχει του θανάτου. Δηλαδή, είναι ένα ένας χαρακτήρα που αρχίζει και λέει, ξέρω κάτι για τη θεωρία του χάου ξαφνικά και τέτοιο. Και λε: Τώρα εγώ είμαι ένα παιδάκι τέλο πάντων και λέω: Τι λέει αυτό τώρα του wow, wow, χάου, δεν καταλαβαίνω και τίποτα. Ε, δεν ξέρω αν έχει κοινό, δεν, δεν, το έχω μελετήσει αν υπάρχει αυτή η θεωρία, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει. Ε, ήταν εγωιτευτικό χαρακτήρα, δηλαδή ό, ό, όσο εγωίτευε την ε, πρωταγωνίστρια, την Έλλη, ε, τόσο εγωίτευε και εμένα, ρε παιδάκι μου, ξέρει που τη το χέρι και τη έλεγε. Mm. Ήταν ένα κόλακα φοβερό που νομίζω εκεί κάπου. Ε, χώρεσε ο χαρακτήρα αυτό και ήταν αναγκαίο. Καλά, νομίζω ότι έχει γοητεύσει γενικά του φαν τη ταινία, γιατί είχαμε και το 2018, στα 25 χρόνια από την Πρεμιέρα τη, είχαμε αυτό το τεράστιο γλυπτό του Τζεφ mm Γκόλντλαμ, -hmm. στη σκηνή που είναι τραυματισμένο και κάθεται σαν ωραία κοιμωμένη, α πούμε, σε μια ξαπλωτή πόζα, που το κάνανε γλυπτό και το τοποθέτησαν δίπλα στην Tower Bridge του Λονδίνου. Το βέβαια, πας. βέβαια. Πρέπει να δει τη φωτογραφία. <laughs> είναι, είναι, είναι πάρα πολύ αστείο. Αλλά ναι, οι φαν τη ταινία νομίζω παθιάζονται πάρα πολύ με τον συγκεκριμένο χαρακτήρα. Mm. Ε, για του λόγου που ενδεχομένω <laughs> αναφέρει και εσύ. Δηλαδή, το καταλαβαίνω mm -hmm. αυτό. Ε, μετά είναι και η σκηνή, βέβαια, που έχουμε την καταδίκηση. Και βλέπουμε τον δεινόσαυρο από τον καθρέφτη του αυτοκινήτου mm -hmm. που έχει και αυτή την υποσημείωση ότι είναι πιο κοντά από όσο φαίνεται στον καθρέφτη, που επίση την έχουν κατακλέψει αυτή τη σκηνή. την έχουμε δει σε πάρα πολλέ mm -hmm. άλλε ταινίε mm -hmm. από τότε. Γενικά, ο Σπίλμπερκ φτιάχνει... φτιάχνει ορόσημα. Δηλαδή ναι, Νομίζω ότι Εγώ εμπνέομαι σου λέω από τον Σπίλμπερκ για να πάρω να εμπνευστώ και να κλέψω εντό εισαγωγικών κομμάτια ε, και μακάρι να το πετύχω όσο το κάνει αυτό φυσικά. eyes there, just... keep... Tim, can you tell me what they are? They're... gala... uh... gala... -gala uh, are, are those, meat-eating, uh, meatasauruses? direction changes, just like a flock of birds evading a predator. They're, uh... <laughs> They're flocking this way. <Σινδύο> είχα πάρει ένα τότε κασετόφωνο, αν δεν κάνω λάθο, mm. και είχα γράψει όλε τι σκηνέ αυτέ, τι είχα γράψει και σε κασέτα. Εν τόμιτα, εννοείται πω έχω το βιβλίο που είπε και εσύ, mm -hmm. το έχω το βιβλίο, έχω κασέτε με soundtrack, κασέτα έτσι. Ε, και είχα γράψει και τη σκηνή εκεί που ανοίγει, σπάει το. το, 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 το Ο τυρανό σου σπάει τα, τα καλώδια του mm -hmm. φράκτη. Αυτό ο ήχο που σπάει το καλώδιο, που βγαίνει ο Τιρανόσαυρο και ακούω αυτό το βήμα, και ακούω μετά το roaring, πώς το λένε, δεν ξέρω πώ, το βροχητό, έχει μείνει, σου λέω, στο DNA μου μέσα. Δηλαδή, είναι η ήχοι οι η οποίοι, πώ να μυρίζει ρε παιδάκι μου, μια πίτα, άμα mm -hmm. ακούσει αυτόν τον ήχο, κατευθείαν πάει το μυαλό μου εκεί. Που ήταν στο, στον ήχο, α πούμε, ήταν επίση ένα συγκλονιστικό κομμάτι του, του Jurassic Park. δηλαδή από, από, από Sound Design και πήρε και το Oscar νομίζω. Πήρε Oscar και, και Sound Design και Sound Mixing γιατί βέβαια... Δεν, δεν υπήρχε το Sound Design. Δηλαδή αυτό το Sound Design... Γιατί εκεί πρέπει να... It, έβαλε και μια βάση σε όλε τι δεινοσαυρικέ ταινίε. Και γενικά στο σινεμά, γιατί εφήβρε το, το, DTS, τον ήχο surround ουσιαστικά για αυτή την ταινία. Έτσι. Α, ε, ε... εγώ το λέω πιο πολύ στο, στο περιεχομένο. Στο Ο, ήχος ήχο ενό δεινοσαύρου δεν ξέρω αν υπήρχε πριν του τυρανόσαυρου. Δηλαδή, mm. πλέον όταν ακούμε τον ήχο αυτόν του τυρανόσαυρου, πάμε στο Jurassic Park κατευθείαν. Είναι αναφορά. Mm. Δηλαδή, έφτιαξε ήχου που δεν υπήρχαν, γιατί δεν, δεν υπήρχαν. Έφτιαξε ήχου του οποίου μα έχουν, νομίζω, κάνει πριν στο, στο, στον εγκέφαλό μα. Και αυτό επίση είναι συγκλονιστικό. Εντάξει. σκηνάρα, όταν μπαίνουν, εννοείται μέσα και ανοίγει η πόρτα αυτή του Jurassic Park, mm -hmm. και λέει αυτό ο, ο ήρωα που σ' αρέσει, που δεν σ' αρέσει. Ε, what they have in there, King Kong. Όταν ανοίγει η πόρτα. <laughs> ναι, 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 ναι. ναι, ναι. Τι μα περιμένει, τι θα ναι, δούμε αυτό. Επίση πολύ αστείο. Που, εντάξει, πριν από λίγο είχε δει το βρεχιό αυρώ, δεν έχει καμία σημασία να το πει. Καλά, γενικά έχει τριπούλε στο <laughs> σενάριο. έτσι. Ήθελα, ήθελα, ήθελα να το πούμε αυτό και από. Ξέρεις, ε, μιλάμε καταρχά για μία εποχή του 93 90 όταν βγήκε το βιβλίο. Ε, όπου ακόμα δεν είχε γίνει η κλωνοποίηση του, του mm -hmm. πρώτου θηλαστικού, που ήταν η ντόλη που έγινε, νομίζω 1996-97. Mm -hmm. Προηγήθηκε, δηλαδή σου παρουσιάζει. Προφανώ. Οι επιστήμονε uh, ήταν κάτι στο, πάνω στο οποίο δούλευαν ήδη, αλλά όπω και να έχει, σου παρουσιάζει κάτι το οποίο δεν είχε καν. Συμβεί μέχρι mm, τότε. Mm, mm. Ε, αν και από βιολογική άποψη, α πούμε, το γεγονό ότι στο DNA ε, βάζουν ε, για να καλύψουν αυτέ τι τρύπες τι οποίε αναφέρουν, ε, χρησιμοποιούν ε, DNA ερμαφρόδι του ζώου. Και μετά, ναι, του βατράχου και μετά του γίνεται αυτό το, mm. ε, το <laughs> θέμα με, τη, με το ζευγάρωμα, γιατί αρχικά ήταν θηλυκά οι δεινόσαυροι. Ε, εντάξει, είναι κάτι μυθοπλαστικό, προφανώ. Ε, ε, αλλά. Ε, Όπω και να έχει το σενάριο, είπαμε, είναι είναι Και αυτά, αυτά, αυτά είναι στα πλαίσια όλα τη επιστημονική φαντασία. Παίζουν ρε παιδάκι μου, και όταν σου λέω, όταν βλέπει το δεινόσαυρο, ό,τι και να σου εξηγήσει ο άλλο, μετά πείθεσαι, αν, αν συνεχίζει να κάθεσαι στη μεγάλη οθόνη μπροστά. Ε, αλλά εγώ είχα, είχα είχα φτιάξει, επειδή σου λέω, όταν λέμε ψύχο ή ψύχο, όχι Είχα φτιάξει ολόκληρο το σχεδιάγραμμα, το χάρτη, πώ είναι αυτό το νησί, πώ προσπαθώ να φτιάξω. Το μιλάμε, à, μιλάμε για το τέτοιο βαθμό. Ναι, ναι, ναι. Όταν πήγε το Ιντερνετ, μπορεί να υπάρχουν άπειρα τέτοια. Εγώ το είχα φτιάξει τότε που. Βλέποντα και ξαναβλέποντα και ξαναβλέποντα. Ναι. Και υπήρχαν όντω κενά. Α πούμε, τι, ένα, ένα, μεγάλο κενό που μου ακόμα μου κάνει εντύπωση που το είδα πρόσφατα. Είναι ότι όταν γυρνάνε ξανά στον Τυρανό Σαρβορέξ, δεύτερη φορά. Γίνεται, προ, περνάνε μπροστά από τον Τυρανό Σαρβορέξ, εκεί που είναι το κλουβί του. Βγαίνει η κατσικούλα για να τη φάει, δεν την τρώει απογοητεύονται, προχωράνε, βρίσκουν έναν άρρωστο τρικεράτοπα και πιάνει η μπόρα η τεράστια. Και ξαναγυρνάνε πίσω, ξαναγυρνάνε από τον τυρανό δεν ξέρω πώ. Δηλαδή, ήθελα να σχεδιάσω η διαδρομή, η διαδρομή και δεν μου κόλλαγε κάπου, στα αυτοματοποιημένα ναι. μάξι να ξαναγυρίσουν από εκεί. Δεν μου κόλλαγε. Που είναι one way, που πηγαίνουν μόνο μπροστά. Αυτό, έπρεπε να κάνει ναι. κύκλο. Ναι, ναι, Και όταν φτάνουν τέλο πάντων στον τυρανό Σαυρορέξ και, βλέπουμε την κατσικούλα, η οποία είναι στο έδαφο. Και αν έρχεται ο τυρανό Σαυρορέξ, τρώει την κατσικούλα, ε, ανοίγει τα σπάει τα, το φράκτη γιατί έχει πέσει το ρεύμα εξαιτίας του γραφικού αυτού του τύπου που είπε πριν ε, ξαφνικά εκεί γίνεται όλο το φοβερή σε με, το, με τα φώτα με τα Πώ ανοίγει το, η τουαλέτα και τον τρώει τον άλλον κτλ. Και τα λοιπά. και, το, η φοβερή σε με, το φλογοβόλο. Ήταν το... το... αυτό το φακό το μεγάλο που είχε. Που είχε ο ο, ο είναι κάτι που και μετά σπρώχνει ο τυρανόσαυρο το αμάξι. Και ξαφνικά το αμάξι βρίσκεται σε ένα γκρεμό. Δηλαδή mm -hmm. είναι ο φράκτη και ένα γκρεμό. Mm -hmm. Από εκεί πέρασε ο τυρανόσαυρο και είχε μια κατσικούλα πάνω στα... στο χώμα. Ναι. Δεν ξέρω πώ βρέθηκε αυτό ο γκρεμό. Ο γκρεμό από πίσω. Ε, δηλαδή, <laughs> ε, δηλαδή, ο ο χώρο. <laughs> ναι, ναι, καταλαβαίνω. Είναι ένα γκρεμό που έπεισε στο μάξι κάτι. Δηλαδή δεκάδε ναι, μέτρα. Ναι, 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 ναι. Και πού ήταν ο τυρανό με τι χώρο αυτό είχε λέω, πριν ναι, ναι, ναι. να κινείται. Ναι, ναι, ναι. Ενώ ναι. Ναι. τον είδαμε να περπατάει στο χώμα, παιδάκι mm. μου Δηλαδή ξέρει, αυτά και λε. Και τόσο πολύ να το φτιάξω αυτό το χώρο και δεν μου βγαίνει. Δηλαδή κάτι δεν πάει καλά. Βέβαια. Εννοείται πω δεν είναι Εδώ έχουμε conflict στι δύο ιδιότητε, νομίζω, <laughs> την αρχιτεκτονική και τη συνοθετική. Ναι, τώρα που το λέει, σωστά. νομίζω ότι έχει νόημα να πούμε φυσικά ότι και σε επίπεδο uh, οπτικών εφέ καινοτόμησε άπειρα αυτή η ταινία. Έτσι. Όπως είπαμε, υπήρχε ένας συνδυασμός μεταξύ uh, των animatronics και το, του πολύ πρώιμου CGI mm -hmm. της εποχής. Uh, και φυσικά, από πίσω βρισκόταν η Industrial Light and Magic του George Lucas. Mm -hmm. Ενώ αυτό που διάβασα και έχει επίσης ενδιαφέρον είναι ότι το post-production ο Spielberg το επέβλεπε από την Πολωνία όπου βρισκόταν για τα γυρίσματα της λίστας του Schindler mm -hmm. μέσω ενός πολύπρωιμου Skype. Wow. Δηλαδή είχε φτιάξει ακόμα και ένα πρωτόκολλο τέλο πάντων video call, κάτι τέτοιο, <laughs> για να μπορεί να επιβλέπει από μακριά το post production. Εντάξει, είναι τρελό ο τύπο. Ναι, ναι, να λέμε. Πολύ μπροστά. Δηλαδή, εκείνη τη χρονιά νομίζω ε, ε, είχε πάρει ε, καλύτερη σκηνοθεσία και καλύτερη ταινία. Η άλλη η, η ταινία. Λίστα, ναι, 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 εξ, ναι. για αυτή ταινία. Ναι. Ναι. Και είχε ταυτόχρονα και τον Τζουράκη. Δηλαδή τη Σάουσκα ναι. ήταν με, ο, με ναι, ναι, δηλαδή, ναι, ναι όλα. Τα wow. μονοπόλησε, βέβαια. Ναι. βέβαια. Ήταν η χρονιά του. I own an island off the coast of custody. And I've spent the last five years setting up a kind of biological preserve. What kind of park is this? We've made living biological attractions so astounding that they'll capture the imagination of the entire planet. It's, it's a dinosaur. <laughs> There's no doubt. Our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa. We're going to make a fortune with this place. We're going to open next year. That is, if the lawyers don't want to kill me first. What species is it? It's a velociraptor. The lock will open with the basic tour you're about to take. Don't you see the danger, John, inherent in what you're doing here? Genetic power is the most awesome force the planet's ever seen, but you wield it like a, a kid that's found his dad's gun. These are aggressive living things that have no idea what century they're in, and they'll defend themselves violently if necessary. Dinosaurs and man, two species separated by 65 million years of evolution, have just been suddenly thrown back into the mix together. How can we? Have the idea what to το 97, όμω, τέσσερα χρόνια αργότερα δεν ήταν καθόλου η χρονιά του. Πήγαμε yeah, από yeah. το Zenith στο Ναδύρυ, γιατί το 97 βγήκε το sequel του Jurassic Park, oh. Ο Χαμένο Κόσμο, και το Amistad. Yeah. Δύο ταινίε, δηλαδή. Που δεν ήταν πολύ καλέ στη φιλμογραφία του. Mm. Πε μου λίγο για το sequel, τι πιστεύει ότι πήγε λάθο, γιατί πήγαν πολλά πράγματα λάθο, νομίζω, εκεί. Ε, στο sequel, το δεύτερο, γιατί υπάρχει ναι, και τρίτο. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι ρε παιδάκι μου, αυτή η έκπληξη που σου κάνει στην αρχή, αυτό που είπα, το, αυτή η σκηνή legendary που, που γυρίζει ο άλλο και λε τι βλέπει, ρε παιδάκι μου, και το ξαφνικά το βλέπει για πρώτη φορά στην οθόνη σου και στη ζωή σου, τότε ε, δεν μπορεί να αντιγραφεί. Οπότε λείπει αρχικά το στοιχείο τη έκπληξη. Ξεκινάμε με αυτό. Ναι. Mm. Οπότε μετά, αφού, ασύντω, δεν έχει το στοιχείο αυτό τη έκπληξη και του το, το, το καινούριου ταξιδιού. Γιατί μιλάμε για ένα ταξίδι το οποίο πα κάπου που δεν έχει ξαναγνωρίσει. Αν το έχει ξαναγνωρίσει, τότε πρέπει να έχει εξαιρετική ιστορία. Εξαιρετική ιστορία το νομιμοδίδιο δεν είχε. Ήταν ακόμα πιο. Δηλαδή, ήταν η κακή και, αυτή, και η καλή ήταν ακόμα πιο επιφανειακή. Mm. Ήταν ένα κακό τώρα στην πόλη που θέλει να, να πάρει ένα δινόσευρο, να το φέρει, να το κάνει. Εκεί δεν έπιθε. Ο άλλο, ο κακούλη, ο, ο, ο γραφικούλη του ένα, πούμε, που θέλει να βγάλει λεφτά και ήταν ολομόναχο. Δεν ήταν κανένα, ξέρω εγώ, κανένα. Ναι, ήταν πολύ πιστικό. Πολύ, πολύ ραλιστικό. οκ, okay, ενταξει mm -hmm. Υπάρχει και ένα τρελό με στην παρέα. Αλλά τώρα το άλλο, το να υπάρχει μια εταιρεία η οποία θέλει να κάνει κακό στον κόσμο ή ξέρω εγώ να. Δε, ξέρεις, φτάνει στα επίπεδα του blockbuster του όχι καλού. Mm -hmm. Όχι του ποιοτικού. Ακολούθησε το, ε, η τρίτη ταινία το 2001. Α, α, αυτή τη φορά σε σκηνοθεσία όχι του Spielberg. ήταν του Joe John Johnson νομίζω. Mm -hmm. Και μετά έχουμε τα τελευταία χρόνια έχουμε τα Reboots. Ποια είναι η γνώμη σου για τη νέα σειρά ναι. mm -hmm. που ήδη έχουν βγει το πρώτο, το, ναι, το Jurassic κοίτα, World το και το φ... δεύτερο. Και πάμε για το τρίτο του χρόνου ε, το α, Dominion. Κοίτα Dominion. Στα, στα blockbusters, τη στα sequel. Πλην εξαιρέσεων κάποιων, στο Terminator, α πούμε. Mm. Κοιτάξτε, και εντάξει, τα άρχοντα των είναι μια άλλη κατηγορία mm. από μόνο του και τα Harry Potter. Αλλά τα sequel ταινιών που δεν είναι στην ίδια ιστορία ε, δεν πάνε πολύ καλά. Δεν, γι, αυτό, το, γι αυτό τον λόγο δεν, 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 δεν συστήνουν κάτι καινούριο, κάποιο καινούριο κόσμο, δεν σε, δεν σε μπαίνουν στον κόσμο του, αλλά σου λένε έλαξαν σε αυτόν τον κόσμο, θα γίνει μια άλλη ιστοριούλα. Εγώ, εγώ δηλαδή, σαν, σαν θεατή, δεν μπορώ να, να μπω πολύ εύκολα σε αυτόν τον κόσμο του Jurassic Park. Σίγουρα τα τελευταία, τα δύο, τα Lost World, Μιλάμε για. είναι το, το τυποποιημένο, θα έλεγα, blockbuster πλέον, το οποίο έχει χάσει ρε παιδάκι μου όλη τη μαγεία του σινεμά για μένα. Η νέα συνταγή, είπαμε να βγάλουμε πολλά αυτό, λεφτά και πολλέ ταινίε ναι, προϊόντα. Αυτό δηλαδή ναι. είναι όλα. Αυτά τα transformer, mm -hmm. τέτοια που τα λέω εγώ. Mm -hmm. Που και το CGI φεύγει full, δεν του νοιάζει πολύ το... ούτε η ποιότητα μέσα, ούτε η... η αίσθηση, το συνέστημα και όλα αυτά. Οπότε θεωρώ ότι είναι καθαρά δεν είναι το, γι' αυτό, γι αυτό εγώ, εγώ, λατρεύω το Jurassic Park το 1 είναι εκτός είναι ε, ε, μια βάση για, την, για τον το blockbuster σινεμά η, η καλύτερη όμως βάση από αυτές που έχουμε δει μέχρι τώρα ε, ε, είναι και μια ταινία η οποία ε, στείνεται και την βλέπεις καθ, είναι πολύ διαχρονική, δηλαδή την βλέπω και τώρα και νιώθω ακριβώ τα ίδια συναισθήματα και την ίδια συγκίνηση που νιώθω τότε. Οι καινούριε ταινίε, βλέπει ότι είναι ταινίε οι οποίε παράγονται για να βγάλουν χρήμα. ίδια αγωνία, δηλαδή. Εγώ το έχω πολύ σε αυτό. Ναι. Είναι φοβερό να βλέπει μια ταινία σχεδόν 30 ετών και εκτό από τα συναισθήματα που εντάξει, ε, εσένα σου τα προκαλεί και όλες, γιατί είσαι ιδιαίτερα συνδεδεμένο μαζί τη, mm -hmm. μου προκάλεσε φοβερή αγωνία mm -hmm. ξανά. Ε, με αυτά τα τόσο βασικά χαρακτηριστικά που αναφέραμε, νομίζω. Ναι, ναι. Θέλω να μου πεις κάθε πότε νιώθεις την ανάγκη να ανατρέξεις λοιπόν στο Jurassic Park. Πότε, πότε θέλεις να ξαναβλέπεις αυτή την ταινία. Ε, την είδα τώρα στην καραντίνα. Mm. Τώρα που ήμουν πολύ μόνος και ξέρω εγώ κάπως ήθελα να ανατρέξω το παρελθόν. Ε, νομίζω ότι το Jurassic Park ε, είναι μια ταινία η οποία μπαίνω ξανά όταν θέλω να θυμηθώ εκείνη την, πρώτη περίοδο το... το τον, Θανασάκη, ξέρω εγώ, που είχε πάει στο σινεμά και είχε φάει το popcorn του και λέει εκεί που δεν ήξερε τίποτα ξαφνικά μπαίνει σε ένα άλλο κόσμο και από τότε αλλάζει η ζωή του ξέρω αυτό είναι νομίζω και κάθε φορά που το βλέπω συγκινούμε το εξίσου θυμώντα, θυμόμενος αυτή τη mm. στιγμή τη φοβερή Παρ' όλα αυτά, εννοεί, εκείνες, νομίζω είναι και η εποχή εκείνη για μένα είναι πολύ χρυ, η χρυσή εποχή του, του καλού ποιοτικού blockbuster, δηλαδή τέλος 80s, αρχές 90s είχαν βγει ταινιάρες που δεν βγαίνουν πια για μένα τέτοιου είδους blockbuster που ανατρέχω σε αυτή, την περίοδο όταν θέλω ας πούμε, για, να διαγωγηθώ και να διασκεδάσω ταυτόχρονα ανατρέχω στα blockbuster εκείνη τη περίοδου γιατί τώρα αυτή το λέω Word δεν μου κάνει τίποτα το, το, με πήρε και ο ύπνος νομίζω πρέπει να, έγινε στο τελευταίο ε, Δυστυχώ. Ναι, δεν βγαίνουν πια τέτοιε ταινίε, νομίζω. Ε, εμπορικέ, δηλαδή τέτοιου είδου εταιρείε. Εμπορικέ αυτού του επίπεδου. Ναι, 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 το Spielberg, ναι, ναι. ο οποίο έχει χρησιμοποιήσει. Ε, δηλαδή τον, τον βλέπει, ρε παιδάκι μου, εκεί μέσα ότι είναι ένα καλλιτέχνη σκηνοθέτη που ξέρει ακριβώ τι θέλει να, να φτιάξει και τι θέλει να σου προσφέρει σαν συνέστημα. Πολύ συναισθηματικό καλλιτέχνη, σαν και εμένα. Ε, φουλ, δηλαδή το συνέστημα του, του Spielberg για, τους, για, το τι θε να νιώσει σαν θεατή ε, ξεχυλίζει από παντού, νομίζω. Mm. Θέλεις να μου πεις μερικά πράγματα ε, για αυτά που ετοιμάζει τώρα, δηλαδή τι περιμένουμε από σένα το επόμενο διάστημα. Ξέρω καταργάζω ότι έχεις μπει στη διαδικασία για την πρώτη σου μεγάλου μήκου ταινία, ο Πέτρος και ο Λίκος, σωστά. Ναι, είμαι στο financing, είμαι στην χρηματοδότηση mm. της μεγάλου. Το πιο δύσκολο ε, στάδιο δηλαδή. Ναι, αυτή τη στιγμή να σου πω την αλήθεια δεν έχω τόση αγωνία να φτιάξω την ταινία, γιατί αρνούμε να να κάνω μια ταινία και να παιχτεί online και να είμαι σπίτι μου να... και να χαίρομαι να κάνω post και μόνο like στα like μου. Δεν θέλεις αυτή τη μοναξιά τέλο πάντων που όχι, βιώνουμε όχι, 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 αρνού... και ως θεατές αλλά και αυτό το πράγμα. Mm. Οπότε δεν έχω τέτοια αγωνία να την κάνω γιατί ακόμα δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλη η φάση με την καραντίνα και με, το... με, την πανδημία. Θέλει ταινία αυτή να περιχτεί στο σινεμά και να μπορέσει να, να, τη δει εσύ με τους δικούς του δικού ανθρώπου και το κοινό. Έτσι. εγώ κάνω σινεμά για να, για να επικοινωνήσω κάτι και θέλω να κάνω σινεμά για αυτό τον θεατή ο οποίο, που, που, σαν αυτό το θεατή που ήμουν αγόρε παιδάκι μου. δηλαδή θέλω, η σκοτεινή του δεν, δεν ε, αντικαθιστάται και για μένα το πιο σημαντικό είναι να, είναι να φτιάξω κάτι ώστε να το δει ο θεατής μέσα στο σινεμά και να μπορέσω να του μεταδώσω το δικό μου συνέστημα που έκανε ο Σπιτσίβες του Πλειμπέρ Σέμεν. Μικρού μήκους ε, μικρού έχουμε μήκους, κάτι μέχρι, ανακοινώσιμο. Μέχρι να, τελειώσω, μέχρι να κάνω την μεγάλη θα κάνω όσο μπορώ. Mm -hmm, mm -hmm. Ε, ναι, έχω πάρει ένα funding τώρα για, από το κέντρο για να κάνω μια ταινία που τη, θα τη λέω τριλογία στην, στην Πατισίον και στο Root 3. Οπότε αφή... περιμένουμε το τρίτο μέρο, ουσιαστικά μετά την Λεωφόρο Πατισίον ναι, το Ναι, η Λεωφόρο Πατισίον είναι σε μια μεγάλη οδό κεντρική που υπάρχει μια κίνηση ή Η... το Ρούτρι είναι σε ένα τραμ ε, μια σ... άλλη πόλη. Στο Σαράγεβο, σωστά. Στο Σαράγεβο mm. και τώρα το, το καινούριο που λέει Ερχόστε 737 θα είναι σε ένα αεροπλάνο. Α, μάλιστα. <laughs> θα απογειωθούμε στου. Σ... στο. Ε, και εκεί νομίζω τελειώνει με, με τα μιμή. Μι, ε, και μι, Με μι, μι. τι διαδρομέ, <laughs> α πούμε, περπατώντα μέσα ναι. σε, ένα, σε ένα τραμ και, και σε ένα αεροπλάνο. Και θα ήθελα να, να ολοκληρώσω την τριλογία, κάπω έτσι, που πάλι αφορά, νομίζω, τη μητρότητα. Mm. Ε, και θέλω, νομίζω, εκεί να ολοκληρωθεί ε, η φάση με τη μητέρα μου, κτλ. Οπότε αυτή θα είναι η επόμενη ταινία που θα δούμε από σένα. Αυτή είναι σίγουρα να έχει προγραμματιστεί να, γυρι, να γίνουν και τα γυρίσματα μέσα στη χρονιά αυτή. Mm. Ε, Ξέρεις περισσότερα, δηλαδή. Ας πούμε, θα, θα χρησιμοποιήσετε κάποιο αεροπλάνο εδώ στην Ελλάδα, Αυτό σε... ψάχνουμε τώρα. Τώρα είμαστε ah, okay. στο pre-production, mm -hmm. ώστε ψάχνουμε να βρούμε το αεροπλάνο που δεν, δεν ασχολούμαι εγώ προσωπικά. Μακάρι mm -hmm. να το βρουν εύκολα. Η παραγωγή. Ε, το casting προσπαθώ να οργανώσω λίγο. Mm -hmm. ε, και είναι μια ταινία που θέλω. την είδα στον ύπνο μου. Την mm. ονειρεύτηκες λοιπόν αυτή την ταινία, <laughs> τι ωραίο, μια μέρα ωραίο. και την έγραψα. Οκ. Okay. Την έγραψα ολόκληρη. Ε, την είπα στον σύντροφο μου, ξέρω εγώ, λέω εντάξει είδα αυτό το, αυτό το πράγμα στον ύπνο μου uh -huh. και λέει αυτό πρέπει να το κάνει ταινία, ξέρω εγώ. Και άρχισα να το γράφω σαν σενάριο, έγραψα την ιστορία και όταν, όταν υπήρχε το, το πλαίσιο για να την καταθέσω την κατέθεσα αυτό το όνειρό μου στην ουσία. Καλά, έχω να πω γενικότερα ότι εγώ παθιάζομαι πάρα πολύ <laughs> με τι ταινίε που διαδραματίζονται σε αεροπλάνα. Από τι πιο κακέ, α πούμε, τύπου Snakes on a plane ναι, ή... Ναι, 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 ναι. ή τη χειρότερη, την του Ομοδόβαρο, το Δεν κρατιέμαι, νομίζω, λεγόταν πώς λεγόταν, που ήταν σε αεροπλάνο, μέχρι τι καλύτερε ε, που έχουν ε, φοβερό ασπέντε. Δεν ξέρω, αυτή η κλειστοφοβία, αυτό, ναι, αυτή ναι, ναι, ναι. η συνθήκη του κλειστού χώρου με, με συναρπάζει πάρα πολύ. Ε, ναι. Από ό,τι θυμάμαι, όταν βρεθήκαμε την τελευταία φορά μας μου έχει πει και για ένα project που βασίζεται. Ε, πάνω στο Drag. Ε, Αν ναι, αυτό είναι το ντοκιμαντέρ ε, Πε μου και γι' αυτό. Ε, έχω. Συνεργάζομαι με, τον, με, με την Τζιτζερέλα. Την mm -hmm, Drag Queen. Την, ναι, την Drag Queen. Η οποία την είχαν συλλάβει το καλοκαίρι επειδή απλά ήταν εντυμένο κάπω έξω. Ε, η, η ιστορία του Ηλία Γκιόνι. Έτσι. Μπράβο, που ναι, είχε, ναι, ναι. είχε συμβεί αυτό στα ε, το, εξάρχεια. Ναι. Ε, το, εγώ τον ακολουθούσα από πριν, ήταν, ήταν φίλο μου. Και ήθελα πάρα πολύ, να συνεργα... πριν, πριν, πριν γίνει αυτό, mm. συνεργάστηκα μαζί του, ήθελα απλά να κάνω, εγώ μάλλον, για δικό μου ταξίδι προσωπικό, ήθελα λίγο να γνωρίσω και αυτή την, την LGBTQ πλευρά μου, μάλλον. Mm -hmm, mm -hmm. Ε... Μέσα από την τέχνη του drag. Μέσα από την τέχνη mm. του drag. Γνωρίζοντας τον Ηλία Γκιόνι καλύτερα και έχει πολύ ενδιαφέρον ε, παρελθόν ο Ηλίας. Οπότε τον ακολουθώ λίγο το πώς, πώς τον τράξι στη ζωή του υπάρχει, πώς υπάρχει ο ίδιος και πώς έχει μεγαλώσει και έχει καταλήξει να γίνει τράγκος και εγώ να καταλάβω κάποια πράγματα για τον εαυτό μου σαν ε, queer άτομο και νομίζω θα έχει μια συνέχεια γιατί θέλω λίγο να τη μεγαλώσω, να την κάνω λίγο μεσαίου μήκους. Μεσαίο δηλαδή με, μετά mm. έγινε, ας πούμε, έγινε και αυτό με το... Που τον συλλάβαν, ακόμα δεν το έχω εντάξει. πούμε στο ντοκιμαντέρ. και mm -hmm. Θα δω αν θα συνεχιστεί τώρα με την καραντίνα να δω τι σημαίνει drag και καραντίνα. Πούμε. Mm. είναι διάφορα κομμάτια που θέλω να ανακαλύψω. Και φτιάχνω και άλλο ένα ντοκιμαντέρ το οποίο το κάνω χρόνια ε, για τη γιαγιά μου και τον παππού μου, οι οποίοι είναι αυτοί που με μεγάλωσαν βασικά mm -hmm. ε, και με από πάνω μου τότε που έμενα εγώ στο υπόγειο το Πατρικό για πολλά χρόνια. Και στην ουσία η γιαγιά με φρόντιζε πάρα πολύ. Ήταν αυτή που μου έδινε το, το, μεσημερινό φαγητό κάθε μεσημέρι. Και εγώ κάποια στιγμή είπα όμω, κάπω με έπνιγε όλη αυτή. Αυτό το συναισθηματικό ρε μου δώσιμο ε, του να πάρω το φαγητό όπως και δίποτε, δεν υπήρχε όχι ας πούμε και για να καταφέρω να αντέξω γιατί τότε δούλευα και λίγο με τον εαυτό μου για να καταφέρω να αντέξω αυτή τη, το καθημερινό ε, δώσιμο φαγητού ε, επέλεξα να πάω με μια κάμερα πάνω στη γιαγιά και από τότε το συνέχισα για δύο-τρία χρόνια και έχω άπειρο υλικό μέσα από αυτό και κάπως στην αρχή το έκανα για μένα για να μπορέσω να αντέξω αυτή τη σχέση μετά το έκανα, το βλέπω σαν αποχαιρετιστήριο στη γιαγιά μου την ίδια γιατί κάποια στιγμή φαντάζομαι να θα θα, θα, θα την αποχαιρετίσω Είναι η ζωή της γιαγιάς? Ναι, θα σου πω mm -hmm. και μέσα από αυτή τη δικασία του φαγητού που ήθελα να δείξω μεταξύ φαγητού και αγάπη στην, οικογένεια, ότι το φαγητό μπορεί να σημαίνει αγάπη, το, 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 το του δώσιμο του υλικού ναι, ναι, ναι. μπορεί να σημαίνει αγάπη, που διαφωνώ, γιατί υπάρχουν άλλα συνήθειματα που μπορεί να προσφέρει την αγάπη. Ε, αυτό ήξερα όμως η γιαγιά. Η γιαγιά μέσα από αυτή τη διαδικασία που την τραβούσα έπαθε άνοια. Και εγώ δεν το έχω καταλάβει, το κατάλαβε ο σύντροφό μου που είναι ψυχιατρός, το είδε δηλαδή μέσα στα βίντεο και λέω δεν έχω καταλάβει κάτι γιατί την έβλεπα κάθε μέρα. Και όντω τώρα η είναι φούλε ε, ανοϊκή. Δεν με καταλαβαίνει. Είναι μια άλλη γυναίκα η οποία τη φροντίζει και φτιάχνει το φαγητό. Και νομίζω ότι έχω ένα, ένα υλικό τρόπο που πλέον θέλω να το, να το βάλω σε ένα πλαίσιο επαγγελματικό και προστατευτικό και για μένα για να αντέξω να το κάνω σε, στο post-production. Ε, να το βάλω σε ένα πλαίσιο ώστε να το επικοινωνήσω με το, με το κοινό το τι σημαίνει ε, αυτό. Τι σημαίνει να, να είσαι σε μια οικογένεια που σου δίνει τόσο πολύ πράγμα, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να σου δώσει. Ένα συνέστημα το ακούγεται αυτό. Δηλαδή από μια πολύ προσωπική σου ανάγκη και ιστορία έχει προκύψει και ναι. η ιστορία ενό ανθρώπου που εξε... στον οποίο εξελίσσεται το θέμα τη άνοια. Και αν το παρακολουθήσω, νομίζω και όλα σαν το βάλω στη σειρά, θα, δει, θα μπορεί να, πα, να παρατηρήσουμε που θα είναι ενδιαφέρον πολιτισμικά. Δηλαδή θα παρατηρήσουμε και τον εκφυλισμό του του εγκεφάλου mm. αυτό, Γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει. Mm. Δεν, και, και εγώ το έχω το έχω σε όλα τα στάδια αυτόν τον εκφυλισμό. Okay. <laughs> Θα σε δυσκολέψει πολύ αυτό νομίζω, Πουλή. αλλά ναι. το αποτέλεσμα ναι. το περιμένω ήδη. <laughs> <laughs> πούμε αυτό. <laughs> Θέλω να μου κάνεις πριν κλείσουμε και ένα σχόλιο για την ε, δράμα, κοινή μας εμπειρία πρόσφατη, ε, όπου ε, έχεις ε, διοριστεί ως head programmer στο Διεθνές Σπουδαστικό Τμήμα. Ήταν η πρώτη χρονιά ε, στο Περιστίνο Φεστιβάλ, που με προσκάλεσες και σε ευχαριστώ και δημόσια oh, στην ευχαριστώ. κριτική επιτροπή αυτού του τμήματος. Ε, ε, έχεις ξεκινήσει, βλέπεις, Επόμενη χρονιά, σε τι στάδιο βρίσκεσαι? Ε, όχι, δεν έχω ξεκινήσει ακόμα, okay. αλλά προετοιμάζομαι στο να... Ναι, συνεχίζω στη δράμα. Mm -hmm. ε, πέρασα εκπληκτικά και, και εξαιτία σου και εξαιτία του yeah. Τζούρη και των υπολείπων. Και όσο υπάρχει το πλαίσιο το οποίο και εγώ θέλω να είμαι εκεί και η δράμα θέλει να είμαι εγώ εκεί, θα, θα προσπαθήσω να είμαι. Πε μου α, ένα πράγμα, ένα χαρακτηριστικό που α, θέλεις να βλέπεις σε μια σπουδαστική ταινία για να την επιλέξει, για να πει ότι, OK, εμένα αυτή την μου αρέσει για να την εντάξουμε στο πρόγραμμα. Ε, εγώ πα, πάντα έχω στην μυαλό μου ένα πράγμα. Θέλω να με εμπνεύσει, δηλαδή θέλω να δω μια ταινία και να ζηλέψω. Σαφέ. Πολύ ωραίο. Κανά είναι ο σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση <laughs> τη σημερινή. <Ευχαριστώ>. Μιλήσαμε <laughs> για το Jurassic Park, ναι. την ταινία που είδε. Wow. Uh, την πρώτη. <laughs> αυτό, 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 <laughs> αυτό ακριβώ. <laughs> την πρώτη ταινία που είδε ποτέ σε κινηματογραφική αίθουσα, σε μικρή παιδική ηλικία. Και είναι η ταινία που σου άλλαξε τη ζωή γιατί σε uh, οδήγησε να κάνεις αυτό που κάνεις σήμερα που απολαμβάνουμε όλοι εμείς. Μέχρι την επόμενη φορά ήταν το podcast της Life η ταινία της ζωής μου. Αλέξανδρο Διακοσάβα στο μικρόφωνο. Γεια σας. Είναι τα podcast της Life.